μεσημβρινή έκδοση. Πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με το Προεδρικό. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους γιατρούς, τα αιτήματά τους, οι κόκκινες γραμμές και όλα όσα συζητήθηκαν. Να σας πω επίσης ότι φαίνεται να υπάρχει θέμα στην Βουλή για δάνεια τα οποία έχουν αποπληρωθεί και όμως προκύπτουν προβλήματα και πώς θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή χρημάτων. Το θέμα που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, προκύπτουν νέα στοιχεία σήμερα μέσα από τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Ζαχαρίου. Θα πάμε όμως πρώτα στο Δημήτρη τον Αγάδη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Τουρκίας-Ολλανδίας. Έχουμε σε επίπεδο πλέον διπλωματικής διαμαρτυρίας κατά της Ολλανδίας από την Τουρκία. Έχουμε και ταξιδιωτική ανακοίνωση. Πού οδηγούνται όλα αυτά? Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι. Μεσημέρι, Οριάννα. Πράγματι δύο ξεχωριστές νότες διαμαρτυρίας εξέδωσε η Άγκυρα. Μία η αντιστάση που επέδειξαν οι αρχές της Ολλανδίας κατά της Υπουργού και η δεύτερη κατά των Τούρκων πολιτών που βρισκόταν έξω, που συγκεντρώθηκαν έξω από το τουρκικό προξενείο στο Ρότερνταμ. Στην Άγκυρα, η Άγκυρα ζητάει επίσημη συγγνώμη από την Ολλανδία. Κλήθηκε ο επιτετραμένος της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Άγκυρα εντός 24ωρου τρεις φορές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και υπάρχει η ταξιδιωτική οδηγία προς τους Ολλανδούς πολίτες που βρίσκονται, που επισκέπτονται την Τουρκία, να είναι προσεκτικοί. Αυτά από την πλευρά της Άγκυρας και της Ολλανδίας, όπου πριν από λίγο στην ένταση αυτή με διαμεσολαβητικό ρόλο προσπάθησε να παίξει η Μόσχα, προσπαθεί να παίξει η Μόσχα με ανακοίνωσή της, καλεί τις δύο πλευρές, Τουρκία και Ολλανδία, να χαμηλώσουν τους τόνους, τους καλεί σε μετριοπάθεια. Είχαμε λοιπόν την παρέμβαση της Μόσχας και από πλευράς Γερμανίας, η οποία Γερμανία... Θα μας τα πει, Δημήτρη, και είναι και ο Γιάννης ο Αντύπας, πώς τοποθετούνται πλέον οι χώρες της Ευρώπης. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Υπήρξαν και δηλώσεις ότι όλο αυτό που έγινε βοήθησε σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Ναι, βοήθησε, γιατί προκάλεσε μια έξαρση εθνικισμού στην Τουρκία. Η εκτίμηση ότι βοήθησε πολύ και ενδεχομένως από κάποιον, έναν πολιτικό αναλυτή που συζητούσε χθες, Τούρκο, πολιτικό επιστήμονα, μου είπε ότι προκλήθηκε κιόλας αυτό το θέμα από πλευράς Τουρκίας, γιατί δεν πήρε καλά το δημοψήφισμα, δεν πήρε καλά το ναι που επιδιώκει, που επιθυμεί ο Ερντογάν στο δημοψήφισμα. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, είχε δηλώσει προημερών ότι πριν τις 14 Μαρτίου δεν είναι για να πάμε στην Ολλανδία. Είχε δηλωθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή πριν τις εκλογές στην Ολλανδία. Πώς έγινε και επέμεναν χθες και επέμεναν και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι πρωτοφανή επεισόδια. Τα επεισόδια δεν έχουν ξαναγίνει. Το διαβάντα δεν έχουν ξαναδεί. Ποτέ είναι μια υπουργός μέσα στο αυτοκίνητο. Ακριβώς, να πηγαίνει από τη Γερμανία εκεί. Να έρχεται ένας Γερμανός να την πάρει από το αυτοκίνητο για να την πάει στα σύνορα να την απελάσει. Είναι πρωτοφανή γεγονότα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν και μηνύσεις κατά του βασιλιά της Ολλανδίας, κατά του Δημάρχου, κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά του Υπουργείου Εξωτερικών. Πολίτες πάνε στην εισαγγελία και καταθέτουν μήνυση για τη συμπεριφορά των αρχών σε βάρος της Υπουργού. Και με σημαίες στην Τουρκία, ολλανδικές σημαίες μαζί με αυτές και είναι και γαλλικές, γιατί έχουν τα ίδια χρώματα, η γαλλική σημαία δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουν. Και πολλά Twitter δέχεται ο Ολλάντ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, γιατί το όνομά του στα τουρκικά σημαίνει Ολλανδία. Έτσι γράφεται. Και οπότε ψάχνοντας για την Ολλανδία. Μάλιστα.
Στα Twitter βρίσκεται το Ολάντ και τα τρώει ο Ολάντ όλο το Μερσίδι. Το εσπράττει εκείνος. Υπάρχει μια σημαντική ακόμα εξέλιξη. Αυτή φορά για το Ιντζιρλίκ. Στο Ιντζιρλίκ υπάρχει στρατός, γερμανικό στρατός, αεροπορία. Υπάρχουν μαχητικά τορνέντο που επιχειρούν κατά των τζιχαντιστών στη Συρία. Ο πρόσωπος του κυβερνητικού συνασπισμού της Κοινωνικής Ένωσης ανακοίνωσε ότι ζήτησε να αποσυρθεί ο γερμανικός στρατός από το Ιντζιρλίκ και η Τουρκία, γιατί δεν μπορεί να διασφαλίσει, υπάρχει φόβος ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των γερμανών στρατιωτών. Μάλιστα. Είχαμε και παρέμβαση του Σόιμπλε. Δεν ξέρω, έχουμε ανταπόκριση από τη Γερμανία. Ναι, μας ακούει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Από τη Γερμανία. Αυτά στο παιχνίδι και ο Σόιμπλε, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον μιλάμε για την κάθε χώρα, αν θέλετε, ξεχωριστά, αλλά έχουμε και μια γενικότερη τοποθέτηση. Γιάννη Αντύπα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια πράγματα σε αυτά που είπε και ο συνάδελφος, πως έπειτα από την κρίση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ολλανδίας και Τουρκίας, αρχή γενομένη από τη Γερμανία, η οποία απαγόρευσε τις ομιλίες Τούρκων υπουργών, τώρα οι απαγορεύσεις Τούρκων αξιωματούχων επεκτείνονται και σε Δανία, Σουηδία και Ελβετία. Εν τω μεταξύ όμως, οι συνεχείς αντιπαραθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τις χώρες, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το προφανές πογκρόμ μετά το πραξικόπημα και κυρίως οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα της χώρας, που θα δημιουργήσουν ένα πολυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία, επιταχύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή πορεία και την προοπτική της Τουρκίας. Ως συνέπεια αυτού, Οριάννα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί πλέον στο πάγωμα της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία. Αναφέρουμε πως αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δίνει βοήθεια οικονομική στα κράτη-μέλη, δηλαδή, τα οποία έχουν την προοπτική να γίνουν, μάλλον στα τρίτα κράτη, τα οποία έχουν την προοπτική να γίνουν κάποια μέρα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουν το κεκτημένο τους και να έρθουν σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουν πλήρη μέλη. Τώρα, ο Αυστριακός Επίτροπος, υπεύθυνος για θέματα διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, τόνισε πως η Τουρκία δεν κινείται προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, αλλά σε αντίστοιχη τροχιά. Είμαστε νομικά δεσμευμένοι να συσχετιστούμε την οικονομική στήριξη με την πρόοδο που καταγράφει η κάθε υποψήφια χώρα, είπε ο Αυστριακός Επίτροπος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Τώρα, από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble είπε πως υπό τις συνθήκες αυτές είναι φυσικά εκθετικά δύσκολο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επί του θέματος αυτού, αναφορικά δηλαδή με την χρηματοδότηση της Τουρκίας από τα κοινοτικά κονδύλια, έτσι ώστε να γίνει πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου επιτρέπεις ένα προσωπικό σχόλιο, Ριάννα, θεωρώ ότι αυτή είναι μια σωστή απόφαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δείξει τουλάχιστον πως η επιθετική ρητορική και η ακραία μάλλον ρητορική δεν μπορούν να συνάδουν με ένα κράτος το οποίο θέλει μια μέρα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς δεν μπορεί ο κύριος Ερντογάν να τα έχει πάντα όλα δικά του και να βρίζει και να παίρνει όμως. Αυτό θα σου έλεγα, Γιάννη, ότι αυτές οι εξελίξεις, αν θέλεις και με αφορμή αυτές, μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν και τα δεδομένα που ήταν σε μια λεπτή γραμμή σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία, την διαδικασία της Τουρκίας. Ναι, φαίνεται πως είμαστε πιο μακριά από ποτέ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ως μια ένταξη, ως πλήρες μέλος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφορές ως προς τα κεκτημένα των δύο χωρών, δηλαδή ποιες αξίες πρέσβευαν και τι ήταν διατεθειμένοι να αλλάξει το Σύνταγμά της η Τουρκία, έτσι ώστε να συγχρονιστεί με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έρχονται οι δρυμύτατες κατηγορίες προς πάσα κατεύθυνση και η γενική αυτή συμπεριφορά από την πλευρά του Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πολύ λογικά μπορούμε να καταλάβουμε πως έχει να κάνει με την εσωτερική κατανάλωση, έτσι ώστε να δημιουργήσει υποστήριξη για το δημοψήφισμα το οποίο θα του δώσει υπερεξουσίες, και έτσι η κατάσταση έχει φτάσει στα άκρα πλήρως εδώ.
και από όσο φαίνεται οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν είναι καθόλου δεκτικοί προς οποιαδήποτε άλλη παραχώρηση έτσι ώστε να εξευμενιστεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και σένα Γιάννη. Νομίζω θα έχουμε συνέχεια και δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα στην αρχή. Πάμε στην Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών. Φαίνεται ότι μέσα από την συζήτηση προκύπτουν νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά υπερχρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακράτες μας. Έχουμε λοιπόν νεότερα στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση με τις υπερχρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια. Είναι η υπόθεση την οποία αποκάλυψε και ο ομιλός μας από την Δευτέρα σε σχέση με τις υπερχρεώσεις που φτάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι εντοπίστηκε δάνειο το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί. Μαζί με τις υπερχρεώσεις γίνεται μια συζήτηση τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, καθώς θα πρέπει λογικά το πιστωτικό ίδρυμα να επιστρέψει πίσω αυτά τα χρήματα. Παρά τα αυτά δεν είναι διευκρινισμένο αυτό νομοτεχνικά και πρέπει εξετάζεται πώς θα γίνει αυτή η ρύθμιση. Το δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό που προκύπτει είναι ότι βρέθηκε δεύτερη ρήτρα η οποία επίσης οδηγεί σε υπερχρεώσεις. Πρόκειται για δάνεια τα οποία συνομολογήθηκαν πριν την ένταξη της Κύπρου στο ευρώ. Ναι. Και στο σημείο αυτό αναφέρει ότι μετά το συμβόλαιο αναφέρει ότι μετά την ένταξη της Κύπρου στο ευρώ, δηλαδή την αλλαγή του νομίσματος, ως βασικό επιτόκιο θα ορίζεται το Euribor. Μια πρακτική όμως που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όπως δείχνουν τα στοιχεία, και τώρα είμαστε μπροστά ότι έχουμε δεύτερη ρήτρα σε άλλα δάνεια. Δεν έχει ακόμη γίνει εκτίμηση όσον αφορά τη σύγκριση αυτού του προβλήματος. Φαίνεται όμως ότι. Κωνσταντίνε, είναι δάνεια, ξέρουμε ποιο οργανισμό, αυτά τα δάνεια στα οποία δεν άλλαξε. Αναμένεται, έχουμε μια πληροφόρηση, δεν είναι ακόμα διασταυρωμένη, γι' αυτό καλύτερα να μην την δώσουμε στον αέρα. Τη διερευνούμε, θα την έχουμε και αύριο στην εφημερίδα σίγουρα. Αναμένεται όμως, όπως πληροφορούμαστε, δεύτερη ανακοίνωση από πλευράς του χρηματοπιστωτικού επιτρόπου, ο οποίος θα δίνει συμβουλές σε δανειολήπτες για να ελέγξουν και αυτοί τα δάνειά τους, καθώς φαίνεται να προκύπτει πολύτερο ζήτημα. Άρα είναι, αν θέλεις, κάτι, μια διαδικασία η οποία δεν άλλαξε και δεν ανανεώθηκαν τα συμβόλαια με την ένταξή μας στο ευρώ. Και προκύπτει θέμα εκεί. Καθόριζαν τα ίδια τα συμβόλαια, καθόριζαν το πώς θα γινόταν η αλλαγή. Ότι ως βασικό επιτόκιο πλέον θα λογίζεται το Euribor. Ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα. Από το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Επαναλαμβάνουμε, έχουμε μια ανεπίσημη όσον αφορά το όνομα, προτιμούμε να περιμένουμε ακόμα λίγο. Ναι, δεν έχει. Άμα ο κόσμος πάρει, άμα θέλεις. Ίσως αδικαιολόγητα κάποιοι. Ναι, και άμα ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει τις οδηγίες για το τι πρέπει να κοιτάζει και να είναι υποψιασμένος, νομίζω είναι πολλά αυτά τα οποία θα προκύψουν. Αυτό και είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, στην Επιτροπή συζητήθηκε πώς αντιμετωπίζεται από εδώ και πέρα το όλο ζήτημα. Γιατί μιλάμε πλέον όχι για ένα ή δύο δάνεια, αλλά για μια τακτική τραπεζών η οποία πρέπει να αλλάξει αν χρειαστεί. Πρέπει να αλλάξει, δεν συζητήθηκε ακόμα, δεν άνοιξε το κεφάλαιο ακόμα αυτό στη Βουλή, το πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ανοίξει. Ήδη έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από πλευράς των κομμάτων, προθέσεις για να εγγραφεί στη Βουλή. Θα το δούμε να εξελιχθεί τις επόμενες μέρες και αυτό το ζήτημα. Ερεύνηση του ζητήματος, αλλά να πω κάτι σε σχέση με αυτό που ανάφερες, είναι σημαντικό, φαίνεται, ο κάθε δανειολήπτης. Ναι. Το συμβόλαιό του, καθώς ενδέχεται να μην αφορά μία και μόνο τράπεζα ή πιθανόν και ο ίδιος να επηρεάζεται, αλλά ακόμα να μην το γνωρίζει. Οπότε είναι σημαντικό για τον κάθε δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη και την έκταση που παίρνει πλέον το θέμα,
Προαναφέραμε ότι εντοπίστηκε δεύτερη περίπτωση ρήτρας, εντοπίστηκε δάνειο το οποίο ήδη αποπληρώθηκε. Δηλαμβάνεστε, έχει ανοίξει πολύ. Έχουν αλλάξει. Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, τώρα την προσωπική σου άποψη, επειδή γνωρίζεις καλύτερα τα πράγματα. Αν πάει ένας δανειολήπτης που δεν γνωρίζει και πολλά από οικονομικά στην τράπεζα, η τράπεζα θα του πει, θα το δει, ή πρέπει να πάει σε κάποιον εξωτερικά, αν θέλεις, που έχει σχέση με τα χρηματοοικονομικά? Εντάξει, μπορεί να γίνει και με τις δύο, και με τις δύο διαδικασίες. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πλήστοι δανειολήπτες θα επιλέξουν τη δεύτερη οδό. Μάλιστα. Καθώς φαίνεται να υπάρχει έτσι μια δυσπιστία έναντι των τραπεζών, παρόλο που αξίζει να το σημειώσουμε αυτό. Στην περίπτωση του συνεργατισμού έχει δεσμευτεί ο συνεργατισμός. Όσες περιπτώσεις έχει εντοπιστούν, θα προβεί σε διορθώσεις. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει ο ίδιος έλεγχο όσον αφορά αυτά τα συμβόλαια, για να βρει, να τα εντοπίσει, για να τα διορθώσει. Υπήρξε και πρωτοβουλία και από τον φορέα ισότιμης κατανομής βαρών, όπου επίσης φαίνεται να υπάρχουν κάποια συμβόλαια που είναι... Έστειλε επιστολή και ο φορέας, λοιπόν, ζητά να ελεγχτούν τα δικά του τα συμβόλαια που πέρασαν μέσα από αυτό, αλλά ετοιμάζει, όπως πληροφορούμαστε, επιστολές και ο ίδιος προς τους δανειολήπτες να κοιτάξουν τα συμβόλαια τους και να τους ενημερώσουν μήπως και δεν εντοπιστεί στις υπόλοιπες έρευνες που διεξάγονται από τον ίδιο το συνεργατισμό. Έχω και μια άλλη απορία, θα σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχεις την απάντηση. Είναι δυνατόν ολόκληρος οργανισμός να μην γνώριζε ότι γινόταν το συγκεκριμένο λάθος? Είναι και ένα ερώτημα. Σε έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς. Όχι, χάσαμε τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο κοντά του, γιατί είναι με κέριο το ζήτημα και μιλάμε πλέον για επιστροφές χρημάτων και για δάνεια τα οποία υπερπληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Γιάννη Φασουλά στην Αθήνα, μας ακούει, να μιλήσουμε για την επίσκεψη Κοντζιά στην Ουάσιγκτον, τις επαφές που θα έχει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, 11 το πρωί τοπική Αμερικής. Θα έχει με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Ρεξ Τίλερσον. Η επίσκεψη είναι η διήμερη του Νίκου Κοντζιά. Θα έχει επίσης επαφές με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου, με εκπροσώπους της Αμερικανικής Κυβέρνησης, μέλη του Κογκρέσου και της Ομογένειας. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται την ώρα που η ένταση στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ψηλά, την ώρα που στο Κυπριακό γίνεται προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών, αλλά και μια σειρά από περιφερειακά ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το προσφυγικό, να βρίσκονται στην κόψη του ξεραυγιού. Στις πρώτες επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ από το απόγευμα, η Αθήνα θα επιχειρήσει να δει και να ακούσει από κοντά ποιες είναι οι θέσεις και οι προθέσεις της νέας διοίκηση της Ουάσιγκτον για όλα τα μεγάλα θέματα, για τις σχέσεις με την Άγκυρα, για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, αλλά γενικότερα για την εικόνα που έχει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση για την ευρύτερη περιοχή. Θα συζητήσουμε για τα προβλήματα της περιοχής, θα εξετάσουμε σε ποιο βαθμό συμπίπτουν οι απόψεις μας και οι σχεδιασμοί μας, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιάς, μιλώντας στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διήμερη επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Υπενθυμίζουμε, Ριάννα, ότι μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης Τραμπ είχε συνάντηση με τον σύμβολο Εθνικής Ασφαλείας, τον κ. Φλίν, ο οποίος παραιτήθηκε προημερών από αυτή τη θέση. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σταθώ στα θέματα της οικονομίας και από μια έρευνα που είδε πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, δυσάρεστη δηλαδή σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά κυρίως τα εργασιακά. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Εργασίας, λοιπόν, εκφράζει τον προβληματισμό του, καθώς σύμφωνα με δικές του εκτιμήσεις, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, όπως λέει, αγγίζει το 29,6% και εξηγεί ότι το 68,9% των εργαζομένων με μερική απασχόληση δηλώνει ότι ο λόγος για τον οποίο απασχολείται με αυτή τη μορφή εργασίας είναι ότι δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση. Η μακροχρόνια ανεργία την ίδια ώρα συνεχίζει να κινείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Σε ό,τι αφορά τους άντρες και τις γυναίκες, τις γυναίκες είναι υψηλότερο, 27,2, άντρες 18,9. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Φασουλά, να είσαι καλά. Πάμε πίσω στον Κωνσταντίνο, γιατί έχουμε τα ερωτήματα μας. Κωνσταντίνε, μας ακούς τώρα? Ναι, ναι. Ωραία. Ένα τεχνικό ζήτημα. Ναι, να ρωτήσω, είναι αυτό που σου έλεγα.
Δηλαδή δεν προκύπτουν ευθύνες, δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτή η πλευρά. Είναι δυνατόν όλοι να μην αντιλαμβάνονταν το τι γίνεται? Να μην αντιλαμβάνονταν, λίγο δύσκολο. Τώρα το πόσο θα αποδοθούν ευθύνες, θα εντοπιστούν και θα αποδοθούν, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει όμως έτσι η εντύπωση διάχυτη ότι υπήρχε ένα προβληματικό σημείο. Φαίνεται κάποιοι γνώριζαν, δεν μπορεί να μην γνώριζαν. Είναι ένα σημείο το οποίο μπήκε στα συμβόλαια, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και φαίνεται ότι κάποιοι γνώριζαν ότι δεν εφαρμόζεται, ότι εφαρμόζονται λαθασμένες τακτικές. Θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε, όχι, απλώς είναι ερωτήματα νομίζω που προκύπτουν από τον καθένα, γι' αυτό ρωτούσα που το παρακολουθείς. Πριν κλείσουμε, να πούμε και κάτι, και αυτό είναι ευχάριστο βεβαίως, αν προκύπτει ζήτημα και επιστραφούν χρήματα, φαίνεται να ετοιμάζονται και δάνεια από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Είχαμε πριν από λίγο τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης εδώ στην Επιτροπή Οικονομικό. Όπως αναφέρθηκε σε ερώτηση, ο πρόσωπος του οργανισμού είπε ότι υπάρχουν περίπου 150 εκατομμύρια στον οργανισμό, τα οποία μπορούν να διατεθούν για δανειοδότηση, για νέα δάνεια δηλαδή. Επίσης ανέφερε ότι πέραν από τα στεγαστικά, ο σκοπός του οργανισμού βέβαια μέχρι σήμερα είναι να παρέχει κυρίως στεγαστικά δάνεια, αποκλειστικά στεγαστικά δάνεια. Τώρα θα γίνει μια διεύρυνση, όπως ανέφερε, στην νομοθεσία, ώστε να μπορεί να δίδει και άλλα δάνεια για ευρύτερες ανάγκες και μεσαίας οικογένειας. Θα είναι πάλι με εισοδηματικά κριτήρια, στοχευμένα δάνεια, αλλά θα ανοίξει, θα δίδονται για παράδειγμα φοιτητικά δάνεια. Μάλιστα. Πάλι με την ίδια διαδικασία. Ναι. Και πάλι με τους ίδιους όρους θα ανοίξει λοιπόν αυτό, ώστε να καλύψουν, υπάρχει πίεση στον οργανισμό, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του, καθότι υπάρχουν πελάτες τους οι οποίοι είναι συνεπείς με τις δόσεις τους εδώ και 20-30 χρόνια το στεγαστικό, και τώρα έχουν ανάγκη ένα φοιτητικό. Βέβαια, τα φοιτητικά είναι πάντα ανάγκη, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης. Ναι. Ο σκοπός του οργανισμού δεν τους καλύπτει, δεν μπορούν να τους δώσουν αυτή τη στιγμή δάνειο, και μιλάμε για πελάτες οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι για 20-30 χρόνια. Φέρνουν λοιπόν τώρα τροποποίηση. Έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο πήγε στην νομική υπηρεσία, ωστόσο συμφωνήθηκε εδώ στη Βουλή ότι για επίσπευση της διαδικασίας θα έρθει στη Βουλή και στην ανάγκη θα πάει ως πρόταση νόμου. Ευχαριστώ πολύ. Τροποποίηση για να μπορέσει να προωθηθεί όσο πιο άμεσα γίνεται αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση και για όλα όσα μαθαίνουμε, το τι γίνεται με τις τράπεζες. Σας είπα και πριν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους γιατρούς, παρουσία και όλων εκεί των αρμοδίων. Υπήρξαν και δηλώσεις. Να δούμε τι έγινε. Μαρίνα Κουμάστα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Ολοκληρώθηκε πριν ένα δεκάλεπτο η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις εντεχνίες των γιατρών του Δημοσίου. Στο τραπέζι τέθηκαν τα ζητήματα της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και συγκεκριμένα η αυτονόμηση των νοσοκομείων και οι αλλαγές που θα επέλθουν στα νοσηλευτήρια σε συνθήκες αυτονόμησης. Επίσης τέθηκαν στο τραπέζι και τα αιτήματα των γιατρών, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, Οριάννα, την Α14 κλίμακα με Α16 για τους ειδικούς ιατρούς και την Α11 ή Α12 κλίμακα στους γενικούς ιατρούς. Τι πήρανε γιατροί, Μαρίνα? Είχαμε δέσμευση για να πάρουν κάτι? Η κυβέρνηση βλέπει με θετικό φακόν, εξ όσων έχει αναφερθεί τόσο από τον Υπουργό Υγείας αλλά και από τους Προέδρους των Συντεχνιών των Γιατρών, το αίτημα αυτό. Οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου στις 5 Απριλίου. Θα τους αποσταλεί ο Ριάννα. Το αίτημα για τις μισθολογικές αλλαγές βλέπει θετικά? Υπάρχει, ναι, κάποια συγκεκριμένη πρόταση από πλευρά της κυβέρνησης, την αναμένουν. Εκτός όσων πληροφορούμαστε, παρόλο που δεν έχουν γίνει επίσημα δηλώσεις επί τούτου, πρόκειται για την Α13 κλίμακα με Α15. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο
θα τύχει διαβούλευση μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς στις επόμενες μέρες, ώστε στις 5 Απριλίου, οπότε οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου, δηλαδή οι συντεχνίες, ο υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υπάρχει μια κοινή πρόταση, όπως έγινε και με τους νοσηλευτές. Υπάρχει και θέμα χρονικού ορίζοντα, Οριάννα. Μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε κάποια πληροφορία επί τούτου για το πότε θα δοθεί αυτό στους γιατρούς. Είναι όλα αντικείμενο συνεννόησης μεταξύ των αρμοδίων. Να πούμε ότι επιτακτικά οι γιατροί έχουν θέσει ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως η στελέχωση των κλινικών με επαρκή αριθμό ιατρικών λειτουργών. Οι γιατροί, Οριάννα, έχουν ενημερώσει τον πρόεδρο για επακριβώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μπορούν να αντέξουν και να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες αυτονόμησης. Και τι λέει γι' αυτό, επειδή είδα ότι έκανε δηλώσεις και ο υπουργός. Στην πρόταση που θα καταθέσουν, που αναμένεται εντός των ημερών να πάρουν οι γιατροί στα χέρια, υπάρχουν κάποιες πρόνοιες. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για απογευματινά ιατρία. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε, ξανά συζητήθηκε. Συζητείτε με τις συντεχνίες, ναι. Ακριβώς. Έκανε επίσης λόγω για 50 ιατρικούς λειτουργούς. Είναι στη δέσμη μέτρων βεβαίων που έχει ανακοινώσει ο υπουργός, καθώς και σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στα πλαίσια της σύσκεψης που έγινε στο Προεδρικό μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα. Είναι όλα θέματα τα οποία θα αντεθούν εκ νέου στο τραπέζι τις επόμενες μέρες, ώστε στις 5 Απριλίου όλες οι πλευρές να παρουσιαστούν με κοινές προτάσεις. Έφυγαν ευχαριστημένοι όμως. Άρχισε, αν θέλεις, ο διάλογος. Έφυγαν και ευχαριστημένοι με μια επιφύλαξη για το τι ακριβώς θα γίνει στα νοσοκομεία. Οι γιατροί μετά τις δηλώσεις ανέφεραν και στους δημοσιογράφους, να πούμε, Οριάννα, ότι αυτό το οποίο τους καίει και τους ενδιαφέρει είναι τα νοσοκομεία να αντέξουν σε συνθήκες αυτονόμησης, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσα ριζοσπαστικά μέτρα. Μάλιστα. Για την βελτίωση της κατάστασης. Και αυτό το οποίο θέτουν επιτακτικά είναι η στελέχωσή τους με επαρκή αριθμό ιατρικών λειτουργών. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Κουμάστα. Νέο ραντεβού λοιπόν έδωσαν, κυρίες και κύριοι, οι γιατροί και κυβέρνηση, ώστε να θέσουν επιτάπητος τα ζητήματα και τις προτάσεις των δύο πλευρών. Μεσημβρινή έκδοση. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στα προεκλογικά. Αν και κάποιοι λένε ότι δεν άρχισε, είναι ξεκάθαρο πλέον. Χθες υπήρξε από πλευρά Συμμαχίας Πολιτών με πλειοψηφία η έγκριση της πρότασης για υποψηφιότητα Γιώργου Λυλίκα στις προεδρικές εκλογές. Μίλησε ο Γιώργος Λυλίκας νωρίτερα στον Άστρα. Σημείωσε ότι τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου θα πρέπει να επιδιώξουν να βρουν ένα κοινό υποψήφιο, ο οποίος θα μπορεί στο δεύτερο γύρο να νικήσει τον Νίκο Αναστασιάδη, εξασφαλίζοντας την στήριξη των πολιτών. Ο υποψήφιος που θα στηριχθεί από τις δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου θα πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, δήλωσε στον Άστρο ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λύκας. Θα επιδιώξουμε να υπάρξει κοινός υποψήφιος από τον λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο. Ένας όμως υποψήφιος, ο οποίος θα πρέπει να πληρεί τα δύο κριτήρια που έθεσε η Συμμαχία Πολιτών, δηλαδή της καταλληλότητας, να διαθέτει εκείνες τις υπηρεσίες που θα το επιτρέψουν να κυβερνήσει σωστά και αποτελεσματικά. Και το δεύτερο, την εκλεξιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ένας υποψήφιος, ο οποίος, αν όχι από τον πρώτο γύρο με τη στήριξη της ευρύτερης αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο δεύτερο γύρο να μπορεί να κερδίσει τον Νίκο Αναστασιάδη. Δηλαδή να μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των πολιτών, εκείνου του υποψηφίου, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Στο ερώτημα ότι ο ίδιος φλερτάρει και με το ΟΚΕΛ, απάντησε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η απαλλαγή από την διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να συνεχιστεί η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη ή αν θέλουμε να απαλλαγεί ο τόπος από τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Στόχος μας είναι να απαλλάξουμε την Κύπρο από αυτήν την κακή διακυβέρνηση. Εάν λοιπόν έχουμε όλοι αυτόν τον κοινό στόχο, τότε θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.
Όσον αφορά τις διαφωνίες που υπήρξαν μέσα στο κόμμα του για την χρονική περίοδο που επέλεξε να δημοσιοποιήσει την υποψηφιότητά του, ο κ. Λίκας είπε ότι ο διάλογος διεξάγεται στο πλαίσιο της δημοκρατικότητας, στο τέλος όμως παίρνονται αποφάσεις από την πλειοψηφία. Έγινε προσπάθεια να υπάρξει και ομόφωνη απόφαση που είναι πάντα το επιδιωκόμενο σε κάθε κίνημα, σε κάθε κόμμα, σε κάθε οργανωμένο σύνολο. Όταν όμως δεν υπάρχει δυνατότητα ομοφωνίας, τότε γίνεται και πρέπει να γίνεται σεβαστή η απόφαση της πλειοψηφίας. Ο κ. Λίκας ξεκαθάρισε επίσης ότι η υποψηφιότητα του δεν είναι υπό την αίρεση των αποφάσεων των υπόλοιπων κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου. Όχι, η απόφαση της Άνδρας Συγκρήτου ήταν ξεκάθαρη και είχε γίνει αναφορά και στη συζήτηση μέσα στην διάρκεια της συνεδρίας ότι δεν είναι υπό την αίρεση της ρήξης κανένας κόμματος. Πάμε και στον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος θα έχει σειρά επαφή με τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου εντός των επόμενων ημερών. Είπε μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή από την παρούσα κυβέρνηση και η αλλαγή πολιτικών μπορεί να επιτευχθεί με συνεργασίες των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου και εξέφρασε την ελπίδα και αυτός ότι θα υπάρξει ένας κοινός υποψήφιος. Την ελπίδα ότι θα καταστεί εφικτό να υπάρξει ένας κοινός υποψήφιος του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, εξέφρασε μιλώντας τον Άστρα ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Τα ίδια κόμματα έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά όπως είναι το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, νομίζω όλοι κατανοούν και όλοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν υπάρξουν συμβιβασμοί, συνεργασίες σε συγκεκριμένα ζητήματα, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σύμπτυξη δυνάμεων για να κερδίσει οποιοδήποτε. Το 50% των ψήφων. Δεν αναφέρουμε μόνο στον ενδιάμεσο χώρο. Άρα, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε. Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, είπε, ο ενδιάμεσος χώρος ξεπερνά αριθμητικά τα ποσοστά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Ο ενδιάμεσος χώρος, αν βάλουμε και το ΕΛΑΜ μέσα που δεν περιλαμβάνουμε εμείς τον ενδιάμεσο χώρο, βρίσκεται στο 44%. Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε ποσοστό των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αν βγάλουμε το ΕΛΑΜ, είμαστε στο 38-39%. Ακόμη ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το αμέσως επόμενο ποσοστό του μεγαλύτερου κόμματος που είναι Δημοκρατικός Συναέρμος. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κοινός υποψήφιος του ενδιάμεσου χώρου θα περάσει στη δεύτερη γενιά. Αν το ΑΚΕΛ ζητήσει συνάντηση πρόσθεσε, βεβαίως και θα γίνει. Εάν το ΑΚΕΛ ζητήσει να έχει επαφές μαζί μας, φυσικά και θα έχουμε μαζί τους. Δεν έχουμε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συζητήσουμε και με το ΑΚΕΛ. Αλλά η απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε επαφές με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου για να επιδιώξουμε να έχουμε συνεργασία με τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Ο κύριος Παπαδόπουλος κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το κατά πόσον ο ίδιος ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το τι θα αποφασίσω εγώ θα το ανακοινώσω την κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν διστάζω από την άποψή μου. Και όταν αποφασίζω να δώσω μια μάχη, τη δίνω με όλες μου τις δυνάμεις. Από πλευράς ΑΚΕΛ, διαμηνύεται ότι η έγνοια του κόμματος αυτή τη στιγμή είναι οι επόμενες γενιές και όχι οι επόμενες εκλογές. Αντί να ενδιαφέρονται για τον Κυπριακό, κυβερνώντες και κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου άρχισαν από τώρα την προεκλογική εκστρατεία, επισήμανε μιλώντας στον Άστρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Και αντί τούτου, βλέπουμε να γίνονται διάφορες διεργασίες, να λαμβάνονται αποφάσεις, δικαίωμα του κάθε κόμματος, θέλω να ξεκαθαρίσω, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν κιόλας ποιες προτεραιότητες θέτουν οι πολιτικές δυνάμεις σε μια τέτοια πολύ κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό και την Κύπρο μας. Οι προεδρικές εκλογές με βάση την εμπειρία του παρελθόντος δεν είναι αριθμητικές αλλά δυναμικές στην βάση πολιτικών και προοπτικών, τόνισε. Μπορεί κάποιοι να έχουν την ψευδέστηση ότι το ΑΚΕΛ θα συστεί πίσω από υποψηφιότητες. Το ΑΚΕΛ διαχρονικά ποτέ δεν είδε με σκοπιμότητα τις εκλογές και το λέω τούτο γιατί κάποιοι τώρα προεκλογικά θυμούνται κάποιες ανάγκες και κάποιες σκοπιμότητες. Τι εννοώ. Τι εννοούν όταν λένε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από την διακυβέρνηση του τόπου από του Νίκο Αναστασιάδη. Συμφωνούμε και εμείς βέβαια. Για μας όμως είναι και πολύ σημαντικό ποιος θα διαδεχθεί και στη βάση ποιου προγράμματος και προς ποιες κατευθύνσεις θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρόεδρος αντικαθιστώντας και απαλλάσσοντας την Κύπρο από τη διακυβέρνηση της δεξιάς. Και το λέω τούτο γιατί όλα αυτά τα 4 χρόνια έχουμε δει συμπεριφορές από κόμματα του ενδιάμεσου χώρου που είτε συμπορεύονταν μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη, για παράδειγμα το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, πρόσφατα με την αναστάτωση που υπήρχε στο λιμάνι της Λεμεσού και τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση, βλέπαμε πολιτικούς αρχηγούς να πηγαίνουν εκεί στο λιμάνι και να κάνουν χειραψίες με
φορτηγατσίδες κλπ. Αλλά και ήδη στη Βουλή ψήφισαν υπέρ της ιδιωτικοποίησης των εργασιών του λιμανιού. Τι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ποια θα είναι η πορεία που θα ακολουθήσει στο Κυπριακό. Ακούμε για νέες στρατηγικές και για νέες πορείες, που ποτέ κανείς δεν κατάθεσε πρόταση ουσιαστική και ρεαλιστική αναφορικά με μια νέα λεγόμενη στρατηγική και τακτική στο Κυπριακό. Και ακούμε πράγματα τα οποία απλά θα οδηγήσουν στον οριστικό ενταφιασμό του Κυπριακού και στην διχοτόμηση της Κυπριακής. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρέθηκε σήμερα στην Κύπρο, είχε και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπέγραψε σήμερα συμφωνία συνεργασίας με την Ελληνική Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Είναι η τρίτη στη σειρά συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με τη συμφωνία την οποία εγγυάται η κυβέρνηση ένα ποσό ύψους 66,7 εκατομμυρίων θα διατεθεί υπό τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στο ποσό των 66,7 εκατομμυρίων αναφέρω συμπεριλαμβάνονται 16,7 εκατομμύρια από τα κεφάλαια της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τις υπογραφές των συμβαλόμενων πλευρών, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου της Ελληνικής Τράπεζας, η κυρία Ερένα Γεωργιάδου, αναφέρθηκε στον καταλυτικό, όπως είπε, ρόλο των τραπεζών στην προσπάθεια η ανάκαμψη της οικονομίας. Υπενθύμισε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014 η ελληνική σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διέθεσε και θα διαθέσει δάνεια ύψους 166,7 εκατομμυρίων στις κυπριακές επιχειρήσεις. Τη συμφωνία υπέγραψαν η πρόεδρος της Ελληνικής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Πατσαλίδης και ο πρόεδρος της ΕΤΕΠΟ κ. Χόγερ, ο οποίος προηγουμένως είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στο Προεδρικό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χόγερ αναφέρθηκε ωριανά στην πορεία της κυπριακής οικονομίας, υποδεικνύοντας ότι το ποσοστό της ανεργίας συνεχίζει να είναι πολύ υψηλό, αυτό είπε χαρακτηριστικά. Σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση της οικονομίας σταδιακά αποκαθίσταται. Ο κ. Χόγερ, πρέπει να σου πω, βλέπει σήμερα και τον ειδικό σύμβολο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Έσπεν Μπαρθ Άιτα. Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Παρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωπος τύπου των Ηνωμένων Εθνών, κ. Σιντίκ, οι δύο αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις δυνατότητες για μεγάλα έργα υποδομής στην Κύπρο για την μετά τη λύση του Κυπριακού εποχή. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι και εσύ καλά. Πάμε, Λονδίνο, μας ακούει ο Ακαρυπίδης, να δούμε τι γίνεται με τον Brexit. Φαίνεται η σημερινή συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων να λύνει σιγά-σιγά τα χέρια στην κυρία Μέη. Σα καλώ μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Σωστά το λες. Λύνουν τα χέρια της ΜΕΗ, αλλά δεν σταματούν τα προβλήματα. Μάλλον αρχίζουν τώρα τα σοβαρά προβλήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Πριν από λίγο, πριν από ένα λεπτό, η Πρωθυπουργός του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Σκωτίας, η Νίκολα Στρέτον, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να ζητήσει δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας από την Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο, θα συζητήσει το θέμα και αν εκεί ψηφιστεί, τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία όπου θα πρέπει η Σκωτία να διαπραγματευτεί με το Westminster για να δούμε αν αυτό θα εγκρίνει τη διαδικασία για ένα δεύτερο κοινοβούλιο. Να σημειώσουμε ότι είχε γίνει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας πριν από δύο χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2014 για την ακρίβεια, και τότε οι Σκωτές είχαν αποφανθεί ότι θέλουν να παραμείνουν μέλος της Βρετανίας. Αλλά τότε δεν υπήρχε η ιστορία του Brexit. Τώρα ναι, λοιπόν οι Σκοτσέζοι λένε ότι αν είχαμε αυτό ως δεδομένο θα ψηφίζαμε διαφορετικά, οπότε πρέπει να μας ξαναδώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοψήφισμα για να δούμε τελικά τι ο σκοτσέζικος λαός επιθυμεί. Άρα αφού δόθηκε νομικά τη δυνατότητα αυτή, δεν θα είναι δύσκολο να δοθεί και την παρούσα φάση, έτσι? Το Westminster από την άλλη λέει ότι εμείς το δημοψήφισμα της Σκωτίας ήταν ξεκάθαρο, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε ξανά, να συμφωνήσουμε ξανά σε ένα επιπλέον δημοψήφισμα, άρα εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό βέβαια θα το δούμε σταδιακά, πρώτα πρέπει να δούμε αν θα περάσει η πρόταση της Σκοτσέζας Πρωθυπουργού από το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο, κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που αφήνουν οι αναλυτές εδώ να εννοηθεί, και μετά να δούμε αν θα συμφωνήσει και το Westminster για ένα δεύτερο δημοψήφισμα ή εν πάση περιπτώσει για μια ιδιαίτερη σχέση της Σκωτίας
με την κεντρική κυβέρνηση του Westminster. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αν έτσι γενικότερα, αν θυμάσαι τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τον Brexit, γιατί η Σκωτία ήταν ψηλά. Φυσικά, οι Σκοτσέζοι είχαν ψηφίσει υπέρ της παραμονής. Υπέρ, της μάλιστα. Πάνω από το 60% είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα της Ρέτζον, ότι αφού εμείς θέλουμε να παραμείνουμε, ούτως ή άλλως, πρέπει να μας δώσετε τη δυνατότητα να ξανακάνουμε δημοψήφισμα. Μάλιστα. Και αν ο λαός αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθούμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, αλλά να παραμείνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σου σημειώσω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που τότε οι Σκοτσέζοι είχαν ψηφίσει ναι στην παραμονή στην Βρετανία ήταν γιατί οι εμπορικές σχέσεις της Σκωτίας, ειδικά με μικρές φάρμες και με μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ουίσκι, θα κλονιζόταν αν η Σκωτία ανεξαρτητοποιόταν από τη Βρετανία και έτσι θα έφευγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι βασικοί αποδέκτες των προϊόντων τους είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα μπαίνανε δασμοί, τα προϊόντα θα γίνουν πιο ακριβά και θα δημιουργόταν σοβαρό πρόβλημα στη σκοτσέζικη οικονομία. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο πιθανότατα να ξαναδημιουργηθεί. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες εξελίξεις. Είναι αυτό που λέμε, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι με τη διαδικασία η οποία σήμερα περνά από την Βουλή των Λόρδων. Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία σε όλη τη Βουλή, σε όλο το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Κατά πάσα πιθανότητα στις 8 ώρα Αγγλίας, δηλαδή περίπου στις 10 η ώρα Κύπρου, εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, οπότε θα γίνει νόμος του κράτους. Μετά τυπικά θα περιμένουμε την υπογραφή της Βασίλισσας και από εκεί και πέρα η Τερέζα Μέη θα έχει τη δυνατότητα να πάει να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την ενεργοποίηση του άρθρου 50 και έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω ότι ο Άστρα επικοινώνησε σήμερα το πρωί με το γραφείο της Βρετανίας Πρωθυπουργού, το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Brexit, η Βρετανία θα σεβαστεί απόλυτα όλες τις υποχρεώσεις της, τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και προς τους πολίτες κρατών μελών της Ένωσης που ζουν εδώ. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν ανησυχίες βεβαίως για το τι γίνεται. Πολύ μεγάλες ανησυχίες για το τι θα γίνει και το λέμε για τους Κύπριους που ζουν στη Βρετανία, ότι ακόμη και τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι Βρετανοί πολίτες, εκτός φυσικά από το να ψηφίζουν για τις εθνικές εκλογές. Και είναι κάτι που θα δούμε στη διαδικασία τα νέα δεδομένα και πώς. Και αν θέλεις υποχρεώσεις, ποιες ελευθερίες θα έχουν οι πολίτες της υπόλοιπης Ευρώπης στη Βρετανία μετά την έξοδο. Σωστό είναι αυτό που λες. Αν μου επιτρέπεις δύο πράγματα. Όσοι ζουν εδώ πάνω από 5 χρόνια έχουν δικαίωμα να καταθέσουν χαρτιά και να πάρουν άδεια για μόνιμη παραμονή. Άρα αυτοί δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όσους πολίτες έχουν έρθει αργότερα και έχουν εγκατασταθεί εδώ. Αυτό σύμφωνα με τη Βρετανική κυβέρνηση είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση με τις Βρυξέλλες πριν προχωρήσει στην υπόλοιπη, σε υπόλοιπα διαδικαστικά θέματα για την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μισάκ, θα έχουμε πολλά να λέμε νομίζω το επόμενο διάστημα και να ξεκαθαρίσουμε αν θέλεις ένα-ένα τα σημεία. Να είσαι καλά, πάμε στην Ελένη Κωνσταντίνου. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλων, φαίνεται οι γυναίκες στην Κύπρο να είναι σε πολύ χαμηλά ποιοτικά επίπεδα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Ακριβώς η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων απασχόλησε σήμερα την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2007 με 2014 αναφορικά με τη φτώχεια ανάμεσα στις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, καταδεικνύει πως αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της φτώχειας βρίσκεται ένα 23% των γυναικών και ένα 20% των ανδρών. Φαίνεται επίσης, Οριάννα, ότι οι μονογονικές οικογένειες αντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο φτώχειας πιο συχνά, φτάνοντας πολλές φορές και στο 38% για τη χώρα μας, ένα ποσοστό πολύ μεγάλο σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε και η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Οριάννα Σκεφικουκουμά, δυστυχώς για ακόμα μια φορά καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα, ότι η γυναίκα στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη
βρίσκεται αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ενώ, όπως επισημάνθηκε νωρίαν από όλους, δεν φτάνουν μόνο οι πολιτικές στα λόγια και στα χαρτιά. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά και ειδικά για κάποιες εκθέσεις που δεν μπορεί και η ίδια η χώρα μας να τις πραγματοποιήσει. Είναι καλό να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και από τους αρμόδιους και να μην πετάγονται στην ανακύκλωση. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Πάμε στη Λάρνακα, ο Τάσος Οπερτίος μας ακούει συνέχεια σήμερα στο δικαστήριο για το τετραπλοφωνικό. Τάσο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνέχεια της δίκης, λοιπόν, σήμερα, γύρω από τους δολοφόνους, τα όπλα που χρησιμοποίησαν και τις φωνικές σφαίρες, περιστρέφεται η σημερινή δικάσιμος με κατάθεση στο δικαστήριο από τον υπεύθυνο του βαλιστικού εργαστηρίου της εγκληματολογικής υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστάκη Αντωνίου. Εμπειρογνώμονας, λοιπόν, επιβεβαίωσε με επιστημονικά στοιχεία ότι οι δολοφόνοι ήταν δύο και ότι τα θύματα πυροβολήθηκαν με συνολικά 33 σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ένα τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ και ένα πιστόλι τύπου Γκλοκ. Οι δύο δολοφόνοι και τα δύο διαφορετικά όπλα επιβεβαιώνονται από τη βαλιστική εξέταση των σφαιρών και των θραυσμάτων σφαιρών που αφαιρέθηκαν από τη σκηνή από τους νεκρούς Φάνο Καλοψηφιώδη και Ηλία Χατζη Ευθυμίου και από τον τραυματιστέντα αστυνομικό Γιώργο Χαραλάμπους, καθώς επίσης και από τους κάλικες. Συνολικά 33 κάλικες περισυνελέγησαν από τη σκηνή, από τους οποίους 28 είναι από σφαίρες Καλάσνικοφ και οι 5 από σφαίρες πιστολιού Γκλοκ. Ο εμπειρογνώμονας, λοιπόν, ανέφερε ότι η βαλιστική εξέταση ταυτοποιεί τους 5 κάλικες διαμετρήματος Γκλοκ με το πιστόλι τύπου Γκλοκ, το οποίο βρέθηκε δίπλα από τον νεκρό εκτελεστή Γιάννη Βόγλη και βεβαίως φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον εκτελεστή. Σε ό,τι αφορά στους 28 κάλικες Καλάσνικοφ, ο μάρτυρας κατηγορίας ανέφερε ότι ο έλεγχος καταδεικνύει ότι όλες οι σφαίρες πυροβολήθηκαν από το ίδιο όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στο καμένο Καλάσνικοφ, το οποίο ως γνωστόν βρέθηκε στο καμένο αυτοκίνητο που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες και εντοπίστηκε έξω από την Αγία Νάβα, δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί, λοιπόν, το καμένο Καλάσνικοφ με τους κάλικες και τις σφαίρες που βρέθηκαν στη σκηνή και στα θύματα λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που υπέστη από τη φωτιά. Η βαλιστική εξέταση κατέδειξε ότι ο αστυνομικός της ΜΑΔ Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος είναι γνωστό ότι ήταν στο τραπέζι του Φάνου Καλοψηφιώτη, δεν χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό πιστόλι τύπου USP που είχε μαζί του όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Με βάση την εξέταση της σκηνής και τις νεκροψίες, αφαιρέθηκαν σφαίρες Καλάσνικοφ από το σώμα του Καλοψηφιώτη και του τραυματιστέντα αστυνομικού, ενώ ο Ηλίας Χατζηευθυμίου πυροβολήθηκε και από τους δύο δολοφόνους, αφού στην νεκροψία αφαιρέθηκαν σφαίρες Καλάσνικοφ αλλά και Γκλοκ. Να πούμε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την αντεξέταση του εμπειρογνώμονα της αστυνομίας από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Οριάννα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και εσένα. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Σε λίγο κοντά σας, Γιώργος Σουχελής, Κατερίνα Κυριάκου και όλα στον αέρα. Μεσημβρινή έκδοση. Ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Με την Οριάννα Παπαντονίου και τη δημοσιογραφική ομάδα του Άστρα.